Ξέρετε, αναφερθήκαμε και στην Κίσαμο την περασμένη εβδομάδα και στη γιορτή Καστάνου. Πλήθος κόσμου στήριξε την προσπάθεια εκεί των εμπλεκόμενων φορέων, των πολιτιστικών συλλόγων. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες στο αδιαχώρητο και για ακόμα μία χρονιά διαφημίστηκε μία ολόκληρη περιοχή. Και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αυτή η δράση, αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε στην κυρία Άλκη τη Ξηρουχάκη, πρόεδρο κοινοφελούς επιχείρησης στο Δήμο Κισάμου. Την καλησπέρα μας, κυρία Ξηρουχάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Βλέπουμε σας. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Επικράτησε το αδιαχώρητο. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στην περιοχή σας, όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, από πολλές περιοχές της Κρήτης. Και στήριξαν, σας βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ήμασταν πολύ τυχεροί. Πραγματικά ο κόσμος ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τόσο πλήθος κόσμου σε αυτή την διοργάνωση και τις τρεις μέρες, μπορώ να πω. Ναι. Αλλά η αποκορύφωση βέβαια ήταν στην κεντρική εκδήλωση που έγινε στο Έλος. Ξεκινήσαμε στις 12 η ώρα το πρόγραμμά μας και το γλέντι κράτησε μέχρι τις ώρες που άρχισε μέχρι την ώρα που άρχισε να ανοιχτώνει. Βλέπω ωστόσο και πρέπει να σταθούμε και στη συμμετοχή των νέων παιδιών. Το Κάστανο έχει συνδεθεί με την περιοχή σας. Ωστόσο, αν δεν υπήρχαν δραστήριοι άνθρωποι να προγραμματίζουν αυτές τις εκδηλώσεις, τι να το κάνεις που το Κάστανο ευδοκιμεί κατά κάποιο τρόπο εκεί στην περιοχή. Αλλά ο μεγαλύτερος στόχος ο οποίος έχει επιτευχθεί είναι ότι νέα παιδιά και τα παιδιά θα πάρουν και τη σκητάλη από εσάς, θα αποτελέσουν το αύριο του συγκεκριμένου θεσμού. Καταρχήν να γνωρίζετε ότι η εκδήλωση, όλες το τριήμερο αυτό των εκδηλώσεων διοργανώνεται από το Δήμο Κισάμου και την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου, όμως δεν θα μπορούσε να έχει τόσο επιτυχία χωρίς τη στήριξη των τοπικών φορέων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εντάξουμε όσο περισσότερους φορείς γίνεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Βοήθησαν πάρα πολύ, εθελοντική δουλειά πολύ, μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους, όλος αυτός ο κόσμος που πραγματικά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Όμως μέσα σε όλη τη διοργάνωση είχαμε και τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Έλους, το οποίο είναι ένα κριτικό σχολείο με λίγους μαθητές. Τα παιδάκια λοιπόν έκαναν μία μικρή έρευνα, όπως μας είπαν οι δασκάλες τους, και μας παρουσίασαν ένα μικρό δρόμενο που αφορά το Κάστανο, που αυτά ζουν καθημερινά εκεί, μέσα στα καστανοδάση και μέσα στη φύση αυτού του όμορφου τόπου. Εμείς να ευχηθούμε και του χρόνου να είστε καλά δυνατοί να πραγματοποιήσετε πάλι αυτόν τον ξεχωριστό θεσμό και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.